πρωτοπόροι εξερευνητές. Μεγάλες περιπλανήσεις που έγραψαν ιστορία. Μια εργασία του Γιώργου Μητρογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τώρα ανοίγω τα φτερά. Η Οδύσσια. Μετά από την άλωση της Τρίας, ο Οδυσσέας με τα 12 καράβια του και τους πιστούς του συντρόφους ξεκίνησε για το ταξίδι της επιστροφής. Ένα ταξίδι που φαινόταν αρκετά σύντομο και που τελικά κράτησε 10 ολόκληρα χρόνια. Από την Τρία έφτασε σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Τένεδο. Στη συνέχεια όμως, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι τον έριξαν στην πόλη της Θράκης Ίσμαρο, όπου κατοικούσαν οι Κίκονες. Με τους συντρόφους του την κούρσεψαν, αλλά δεν χάρηκαν πολύ, γιατί στη μάχη που ακολούθησε χάθηκαν 72 συντροφοί του. Τράπηκαν σε φυγή προς τον νότο. Στην προσπάθειά τους να περάσουν ανάμεσα στα κύθυρα και το ακροτήριο Μαλαία, συνάντησαν μεγάλη τρικυμία που τους έριξε στην χώρα των Λωτοφάγων. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Οδυσσέας και οι συντροφοί του κινούνταν σε πραγματικό χώρο. Από τη χώρα όμως των Λωτοφάγων και μετά, η διήγηση μεταφέρεται σε τόπους φανταστικούς. Οι φιλικοί Λωτοφάγοι δεν δημιούργησαν κάποιο πρόβλημα στον Οδυσσέα. Ο αγαπημένος τους όμως καρπός, ο Λωτός, γνωστός και ως το φρούτο της λησμονιάς, δημιουργούσε κινδύνους στην προοπτική της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Από αυτή την περιπέτεια, ο Οδυσσέας βγήκε χωρίς απώλειες. Τόσο σε αυτή, όσο και στις άλλες περιπέτειές του, υποκινήθηκε από την εξερευνητική του τάση, τη δίψα για γνώση, αλλά και την αγάπη του για το κέρδος. Το νησί των Κυκλόπων ήταν ο επόμενος σταθμός στο εξερευνητικό του ταξίδι. Ο ίδιος ο Οδυσσέας, με 12 συντρόφους του, μπαίνουν μέσα στη σπηλιά του Κύκλοπα Πολύφημου για να κλέψουν γαλακτοκομικά προϊόντα. Ο Πολύφημος επιστρέφει και τους εγκλωβίζει μέσα στη σπηλιά. Ο Οδυσσέας, αφού κατέστρωσε ένα σχέδιο διαφυγής, μέθησε τον Κύκλοπα και τελικά τον τύφλωσε. Παρ' όλα αυτά, ο φοβερός Πολύφημος κατασπάραξε 6 από τους συντρόφους του. Ο Οδυσσέας και οι υπόλοιποι συντροφοί του μπήκαν στα καράβια και απομακρύνθηκαν από το νησί. Είχε κατορθώσει όμως να αποκτήσει έναν καινούριο εχθρό, τον Ποσειδώνα, αφού ο Κύκλοπας ήταν γιος του θεού της θάλασσας. Ο Οδυσσέας και οι συντροφοί του συνεχίζουν το ταξίδι και φτάνουν στο νησί του Αίολου. Όταν φεύγουν, ο Αίολος τους δίνει ένα ασκή με όλους τους ανέμους κλεισμένους μέσα και την εντολή να μην το ανοίξουν. Η περιέργεια έσπρωξε τους συντρόφους του να ανοίξουν το ασκή και οι άνεμοι που ξεχύθηκαν τους γύρισαν πίσω στο νησί του Αίολου. Αυτή τη φορά όμως, ο Θεός των Ανέμων τους διώχνει κακήν κακός. Μετά από ταξίδι 6 ημερών, φτάνουν στο νησί των Λεστριγόνων. Εδώ τα πλοία του Οδυσσέα μπήκαν σε ένα λιμανάκι που βράχοι το τυχίζουν τετράψιλοι και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Ήταν μια θανάσιμη παγίδα. Οι κάτοικοι από ψηλά πετούσαν τεράστιες κοτρώνες που τσάκιζαν τα πλεούμενα. Γλίτωσε μόνο το καράβι του Οδυσσέα και αυτό γιατί το είχε δέσει σε ένα βράχο έξω από το λιμάνι. «Και πλέα με βαριόψυχη», λέει ο Οδυσσέας μετά τη σφαγή των Λεστριγόνων, ώσπου το καράβι έφτασε στο νησί Αιαία που κατοικούσε η μάγισσα Κίρκη. Η Κίρκη έκανε τα μάγια της, μεταμορφώνοντας τους ναυτικούς σε γουρούνια. Ο Οδυσσέας όμως, αφού απέφυγε τις μαγκανίες, την ανάγκασε να τους κάνει ξανά πάλι ανθρώπους, ενώ η Κίρκη έγινε ερωμένη του. Όταν τελικά ο Οδυσσέας εγκατέλειψε το νησί της, κατευθύνθηκε στο σημείο που οι σιρήνες σαγίνευαν με την ομορφιά των τραγουδιών τους στους άνδρες και τους οδηγούσαν στο χαμό. Αφού βούλωσε τα αυτιά των ανδρών του με κερί, και αφού ο ίδιος δέθηκε στο κατάρτι, κατόρθωσε να ξεφύγουν. Αμέσως μετά, βρέθηκε ανάμεσα στις συμπληγάδες και τα στενά της σκύλας και της χάριβδης. Απέφυγε τις συμπληγάδες και τη χάριβδη, πέρασε όμως κοντά στη σκύλα, η οποία πρόλαβε και του άρπαξε 6 συντρόφους. Όσοι γλιτώσανε, φτάσανε στο νησί του Ήλιου. Ο Οδυσσέας προσπάθησε να κρατήσει μακριά από τα βόδια του Ήλιου τους συντρόφους, ακολουθώντας την προειδοποίηση του Μάντι Τηρεσία και της Κίρκης. Όμως η άπνοια τους κράτησε στο νησί ένα μήνα. Όταν ο Οδυσσέας αποσύρθηκε στο εσωτερικό του νησιού να προσευχηθεί, οι σύντροφοί του, πεινασμένοι, όρμησαν στα βόδια του ήλιου. Η τιμωρία από το Δία ήρθε πολύ γρήγορα. Όταν βγαίνουν στο πέλαγος, κατακεραυνώνει το καράβι.
Από το ναυάγιο σώζεται μόνο ο Οδυσσέας και ύστερα από 9 μέρες φτάνει στο νησί της Καλυψός, όπου θα μείνει περισσότερο από 7 χρόνια. Εκεί ο Οδυσσέας μένει πάντα προσιλωμένος στην πατρίδα, ακόμα και όταν η Καλυψό του προσφέρει την Αθανασία, αν παραμείνει μαζί της. Οι θεοί, με προτροπή της Αθηνάς, αποφασίζουν την επιστροφή του Οδυσσέα, αφού όμως αντιμετωπίσει μία ακόμα τρικυμία στη θάλασσα που τον φέρνει στη Σχερία, το νησί των Φεάκων. Ο Αλκίνοος, ο βασιλιάς των Φεάκων, ετοίμασε το πλοίο με το οποίο ο Οδυσσέας επέστρεψε στην Ιθάκη. Εκεί, με τη βοήθεια του γιού του, σκοτώνει τους μνηστήρες και ξανακερδίζει το θρόνο. Πρωτοπόροι εξερευνητές. Φεύγω. Μεγάλες περιπλανήσεις που έγραψαν ιστορία. Φεύγω, τώρα φεύγω. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τώρα ανοίγω τα φτερά.